Η πολιτιστική εργολική πρόταση σε συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών διοργανώνουν διεθνή χοροδιακή συνάντηση την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στους στρατώνες του Καποδίστρια. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι θα ονομάσαμε τη χοροδιακή αυτή συνάντηση διεθνή. Επειδή μετέχει η διάσημη χοροδία του γυμνασίου, του high school της Mona Shores. Είναι μια αμερικάνικη χοροδία η οποία αποτελείται από 120 νεαρά άτομα εξασκημένα και ειδικευμένα ως ένα βαθμό στη μουσική και στα τραγούδια. Έχουν ένα πλουσιότατο και ενδιαφέρον πρόγραμμα και παράλληλα τους περιβάλλει μια διεθνής φήμη δεδομένου ότι έχουν δώσει μια σειρά παραστάσεων και εμφανίσεων στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου. Να σημειώσουμε ότι έχουν εμφανιστεί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, για να το επαναλάβω, για την σχολική χοροδία, να το πω στα ελληνικά, της Mona Shores, Mona Shores High School. Η εκδήλωση αυτή γίνεται σε συνεργασία μεταξύ της πολιτιστικής εργολικής πρότασης, δηλαδή του συλλόγου μας, και της Δημοτικής Αρχής, της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Άργους Μυκηνών. Γίνεται, ξεχάσαμε το σπουδαιότερο, αύριο είναι Παρασκευή, έτσι, αύριο την Παρασκευή, το βράδυ στις 9, στους στρατώνες του Καποδίστρια. Αύριο Παρασκευή, το βράδυ στις 9, στους στρατώνες του Καποδίστρια. Να σημειώσουμε ότι θα προηγηθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, δηλαδή από την κυρία Πίνκα Ταρατόρη, μία ξενάγηση στο χώρο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μέλη αυτής της πολυμελέστατης χοροδίας είναι νεαρά άτομα και ευελπιστούμε ή και στοχεύουμε και στην σύναψη σχέσεων ανάμεσα σε αυτή την ομάδα των πολλών ατόμων και της πόλης του Άργους. Πιστεύουμε δηλαδή ότι λειτουργούμε όχι μόνο πολιτιστικά, αλλά και πολιτικά θα λέγαμε, με τη συνάντηση αυτή και ελπίζουμε και προσδοκούμε να έχουμε μία παρουσία που θα είναι αντάξια με την φήμη αυτής της χοροδίας. Βέβαια, να επαναλάβω, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι η παράσταση αυτή η χοροδιακή δεν είναι μόνο αποκλειστική παράσταση που θα δώσει η διεθνής αυτή χοροδία, αλλά μετέχει με αξιόλογο πρόγραμμα και η καταξιωμένη, για τα δεδομένα τα δικά μας, χοροδία της πολιτιστικής αργολικής πρότασης. Αύριο λοιπόν το βράδυ στις 9 στους στρατώνες του Καποδίστρια, καλοκαιρινή διεθνής χοροδιακή συνάντηση, συνεργασία πολιτιστικής αργολικής πρότασης και κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Άργους Μυκηνών στις 9 το βράδυ στρατώνες Καποδίστρια. Παρακαλούμε τους φίλους και τα μέλη να δώσουν το παρόν. Θα προηγηθεί και ξενάγηση με τα δεδομένα που είπαμε. Με την ευκαιρία της φιλοξενίας σας να θυμίσω ότι για τη θεατρική ομάδα έκλεισε ο κύκλος των παραστάσεων του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλη «Παραμύθι χωρίς όνομα». Έχουμε όμως την ικανοποίηση να αναγγείλουμε στον κόσμο ότι προσεχώς θα κανονίσουμε την ημέρα, θα δώσουμε παράσταση με το έργο αυτό στις αγροτικές φυλακές της Τήρινθας. Και εκεί πιστεύουμε ότι ασκούμε και λειτουργούμε με το κοινωνικό μας πρόσωπο. Παράλληλα, το ίδιο αυτό έργο, δηλαδή το «Παραμύθι χωρίς όνομα», έχει περιληφθεί στις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στο Δήμο Άργους Μυκηνών στη διάρκεια του καλοκαιρινού φεστιβάλ. Τέλος, η θεατρική ομάδα δεν εφησυχάζει, αλλά προετοιμάζεται και για την επόμενη, τη χειμερινή περίοδο και μάλιστα προετοιμάζει 2 έργα.